συνεχίζει από εχθές την παλιά της τακτική η Τουρκία στο Αιγαίο με ατελείωτες παραβιάσεις και παραβάσεις. Σήμερα έκανε 37 παραβιάσεις, 4 παραβάσεις. Οι 4 μάλιστα εξ αυτών έγιναν τελικά εμπλοκές με τα αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας, η οποία αστυνομεύει νομίμως το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και πάντοτε είναι αυτή που παραμένει τελευταία στο σημείο εφόσον εκδιώκει τους παραβάτες. Όλες οι παραβάσεις έγιναν στο Αιγαίο από 3 ζεύγη τουρκικών μαχητικών F-16 και ένα ζεύγος F-4 Phantom. Σε κάθε περίπτωση δεν θα κουραστούμε να λέμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση για να σταματήσει αυτό που τόσο μας έχει κοστίσει πρώτα-πρώτα σε ήρωες πιλότους και κατά δεύτερο λόγο σε έξοδα. Από εκεί και πέρα συνέχισε τις προκλητικές δηλώσεις και ο Χουλουσία Κάρ απειλώντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι εξοπλισμοί που κάνουμε και ο διπλωματικός αγώνας που επιδίδεται η χώρα ούτως ώστε να υπερασπιστεί τα δίκαια του ελληνισμού θα είναι προς το κακό του ελληνικού λαού, ότι ο ελληνικός λαός θα πληρώσει δηλαδή, μία φράση που μπορούμε να τη διαβάσουμε με πολλούς τρόπους. Σε κάθε περίπτωση εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα, όπως σας είπαμε και σήμερα το μεσημέρι ξαναέβγαλε και το τσεσμέ η Τουρκία, καθαρά για να προκαλέσει. Ένα σκάφος τόσο παλιό που κινδυνεύει ακόμα και από τις καιρικές συνθήκες να βυθιστεί. Τα ίδια και με τη Λιβύη, συνεχίζει να στέλνει αυτά τα αεροσκάφη διαρκώς, σήμερα έστειλε 3. Έχει αποδειχθεί τι μεταφέρουν αυτά τα αεροσκάφη καθώς και τα πλοία, το έχουμε δει, πλήθος Σύριων μισθοφόρων φανατικών, πολεμικού υλικού, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, TB2 Bayraktar δηλαδή και TIE Anka που στέλνει η Άγκυρα, με πλοία έχει στείλει δεκάδες θωρακισμένα οχήματα, τα οποία παρόλο που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα έχουν καταρρύψει σαν μύγες οι νόμιμες δυνάμεις της χώρας, ο Εθνικός Λιβικός Στρατός, ο οποίος είναι πιστός στο δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο της χώρας. Οι μεγάλοι αριθμοί όμως έχουν επιφέρει πολλές φορές κορεσμό της αντιεροπορικής άμυνας των λιβικών δυνάμεων, όπως επίσης και τα μη και τα τεθωρακισμένα οχήματα, όσα και αν έχουν καταστρέψει, θα τα παρουσιάζουμε από πέρυσι οι δυνάμεις του λιβικού στρατού. Η Άγκυρα στέλνει διαρκώς πλοία κατάφορτα. Από την άλλη, το ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό, το οποίο ποτέ δεν είχε υποστείλει τη σημαία του, μέγατο της θαλάσσης κράτος, άλλωστε η ναυτική ιστορία της Ελλάδος αποτελεί από την απότατη αρχαιότητα μέχρι και σήμερα λαμπρό παράδειγμα και οι ιστορικές ναυμαχίες της Ελλάδος διδάσκονται σε όλες τις σοβαρές ναυτικές ακαδημίες του κόσμου. Η φρεγάτα Ίδρα λοιπόν, όπως έχουμε αναφέρει και στο ερευνητικό με δημοσιεύσεις μας που έχουμε πάρει από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, έχει ασκηθεί, έχει εκτελέσει συνεκπαιδεύσεις τις τελευταίες μέρες με δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δύο από τους κυριότερους δηλαδή συμμάχους της Ελλάδος στην προσπάθεια για την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μαζί φυσικά με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Βασιλέα Σαλμάν, την Αίγυπτο, του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος αντιτίθεται στα νεοθωμανικά σχέδια και τον Ταγί Περτογάν και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη σωτηρία της πλειονότητας του εδάφους της Λιβύης και ιδιαίτερα της γραμμής Σύρτης Αλ-Τζούφρα, την οποία κατέστησε κόκκινη γραμμή με αποτέλεσμα η Τουρκία και τα όργανά της στη Λιβύη να μην τολμήσουν να την παραβιάσουν, όπως επίσης και άλλες χώρες συντάσσονται με το πλευρό της Ελλάδος, της Κύπρου, της Γαλλίας και όλων εκείνων των δυνάμεων οι οποίες θέλουν να προχωρήσουμε, να συνεχίσει η πρόοδος, η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της περιοχής και όχι μόνο προς όφελος των λαών μας και όχι να φέρουν πίσω την ανθρωπότητα και την περιοχή σε σκοτεινούς αιώνες πολέμων, μαχών, υποδουλώσεων όπως ήταν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κατοχής από την οποία πολλές φορές εξεγέρθηκαν οι ηρωικοί προγονείς μας και τελικά αποτείναξαν το ζυγό, καθιστάμενοι ούτω η αιτία
που η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρευσε αρχικά στην Ευρώπη με τους βαλκανικούς λαούς, την Σερβία, την Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και εσχάτως και την Αλβανία να απελευθερωθούν και τελικά βέβαια οι δυνάμεις μας πέρασαν στην Ασία, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και έφτασαν μέχρι το Σαγκάριο ποταμό. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τα πάντα και τα αναλύουμε μέσα από το πρίσμα της ιστορικής γνώσης, γιατί είναι σημαντικό να μην βλέπουμε μόνο το δέντρο που είναι μπροστά μας, το σήμερα, αλλά γνωρίζοντας το χθες μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα τα γεγονότα.